Πάμε πώς γίνονται βαφές, δηλαδή σκληρύνσεις. Εδώ έχουμε ένα ατσάλι, έτσι το έχουμε βάλει, αυτή είναι ατσάλι, το οποίο είναι μαλακό, είναι άβαφτο. Η δοκιμή γίνεται με μία λίμα, λιμάρο δηλαδή. Από ό,τι βλέπετε φαγώθηκε ήδη. Αλλά και στο χέρι να το κάνω, το άβαφτο ατσάλι έχει έναν μαλακό ήχο. Είναι ήδη αρκετά σκληρό. Αν χρησιμοποιούσα σίδερο σκόπι, δηλαδή, αυτό που έχουν φτιάξει τα παιδιά, αυτό να φωναζεί. Πιο μαλακός ο ήχος. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Πρέπει να το ζεστάνω λίγη ώρα το ατσάλι. Μόνος που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες είναι ο προμηθευτής. Εδώ έχουμε έναν πίνακα με τα συνηθισμένα βελτιωμένα ατσάλια που κυκλοφορούν. Λίγο πολύ αυτή είναι η χάλιβες οι οποίοι κυκλοφορούν. Από ό,τι θα δείτε στον πίνακα υπάρχουν θερμοκρασίες βαφής και θερμοκρασίες επαναφοράς. Οι θερμοκρασίες βαφής για όλα τα είδη των ατσαλιών είναι από 800 έως 860 βαθμούς και οι θερμοκρασίες επαναφοράς κυμαίνονται γύρω στο 180-210, κάπου εκεί, 170-210. Η βαφή τώρα, για τη βαφή υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο σκληρό είναι το υλικό μας, θα γίνει το υλικό μας, τόσο σε πιο χαμηλή θερμοκρασία βάφει. Δηλαδή μπορεί να τύχει να βάψουμε και στους 950. Υπάρχουν κάποιοι χάλιβες που βάφουν στους 950. Έχουν μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα και άλλα υλικά τα οποία δίνουν σκλήρυνση, κάνουν σκλήρυνση στο ατσάλι και θέλουν πιο ψηλή θερμοκρασία. Πρώτα να πούμε τι είναι γενικά η βαφή. Ο χάλιβας έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες είναι θαυματουργές. Οι ιδιότητες στηρίζονται στο ότι φτιάχνει διαφορετικούς κρυστάλλους σε χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι σε κάποια άλλη θερμοκρασία και από ό,τι σε μια τρίτη θερμοκρασία. Δηλαδή, σε συνηθισμένη θερμοκρασία λέμε ότι κρυσταλλώνεται στο κυβικό χωροκεντρωμένο σύστημα, ενώ όταν το ζεστάνουμε πάρα πολύ και φτάσει στους 800 βαθμούς και εκεί, κρυσταλλώνεται στο κυβικό εδροκεντρωμένο σύστημα. Στη βαφή έχουμε απότομη ψήξη. Οπότε έχουμε πρώτο κυβικό εδροκεντρωμένο σύστημα σε φυσιολογική θερμοκρασία. Δηλαδή ένα είδος κρυστάλλου το οποίο κανονικά υπάρχει μόνο πάνω από 800 βαθμούς, το έχουμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έχουμε άλλη δομή των κρυστάλλων δηλαδή. Πρώτο. Δεύτερο. Τα μόρια του άνθρακα φτιάχνουν ανθρακονήματα. Εσωτερικά δηλαδή στους κρυστάλλους γίνεται ένα πλέγμα ανθράκων. Γίνονται κάποιες βελόνες. Και αυτές οι βελόνες του δίνουν εξαιρετική συνοχή και εξαιρετική σκληρότητα. Είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το καλό του πράγματος είναι το περίεργο, το ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει αστραπία, δηλαδή 1 προς 10 στην έκτη δευτερόλεπτα ή 1 προς 10 στην εβδόμη, 1 εκατομμυριοστό, δηλαδή 1 δεκαέξι εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Όσο πιο γρήγορη είναι η ψήξη, τόσο πιο μεγάλο ποσοστό του χάλιβα κρατάει την κρυσταλλική δομή που θα είχε στους 800 και βαθμούς. Την κρατάει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εξαρτάται από ταχύτητα ψήξης. Πώς το ψήχνουμε. Κατά σειρά είναι η ταχύτητα ψήξης αυξάνεται αν πάμε, χρησιμοποιούμε ας πούμε σαν ψυκτικό μέσω τον αέρα, μετά το νερό, μετά το λάδι, συγγνώμη, μετά το νερό, μετά το αλατόνερο και μετά κάποιο. Δηλαδή το κάθε μέσο
όπως τα είπαμε τη σειρά, ψύχει πιο γρήγορα τον Χάλιγκ. Στην αρχή την πιο αργή ψύχη την κάνει ο αέρας, λίγο πιο γρήγορα πάνω στο λάδι, πιο γρήγορα στο νερό, πιο γρήγορα στο αλατό νερό. Αυτά είναι και τα συνηθισμένα. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τώρα την πιο μεγάλη ταχύτητα ψύξης? Γιατί η απότομη ψύξη κάνει ρογμές. Μου έχει τύχει να βάλω ένα υλικό σχεδόν σαμπίλια και να το ρίξω μέσα σε νερό και ξεράγει. Έγινε κομμάτι. Στη φάση της βαφής δηλαδή έγινε κομμάτι. Πήρα ένα εξαιρετικά σκληρό υλικό αλλά και πολύ εύθραυστο υλικό. Θα χρειαστεί μετά να κάνουμε επαναφορά, δηλαδή να ξαναζεστάνουμε το κομμάτι μας γύρω στους 170 με 210 και να το αφήσουμε να κρύψει ήρεμα. Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε λίγο σε σκληρότητα, αλλά κερδίζουμε πολύ στην ικανότητα του υλικού να μην σπάσει. Δυστραυστότητα λέγεται. Κερδίζουμε στο άσπαστο, ας πούμε. Ας το πούμε καλύτερα πιο καθημερινά. Γίνεται πιο άσπαστο το υλικό. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα, για να πάμε στη διαδικασία, είναι πώς θα εκτιμήσουμε τη θερμοκρασία βαφής. Η θερμοκρασία βαφής είναι πολύ εύκολο να μετρηθεί αν γίνει στο ειδικό φούρνο. Και πέρα έχουμε ένα ειδικό φούρνο, ο οποίος μετράει θερμοκρασία. Επίσης υπάρχει ένας άλλος τρόπος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θερμόμετρο υπερήθρον με την προϋπόθεση ότι μετράει μέχρι 900 βαθμούς. Υπάρχουν θερμόμετρα υπερήθρον που μετράνε μέχρι 860, είναι ό,τι πρέπει δηλαδή. Τρίτος τρόπος είναι με κάτι θερμογραφικά μολύβια, τα οποία είναι βασανιστήριο. Και ο κλασικός τρόπος είναι με το μάτι. Ανάλογα με το χρώμα, με την θερμοκρασία, τα στερεά υλικά έχουν χρώμα. Για παράδειγμα, ένα ανοιχτό κόκκινο σημαίνει ότι είτε βλέπουμε κάρβουνο, είτε βλέπουμε σίδερο, είτε βλέπουμε πυρότουβλο, είτε βλέπουμε μια πέτρα, αν έχει ανοιχτό κόκκινο σημαίνει ότι είναι γύρω στους 800 και βαθμούς. Είναι κάτι που θέλουμε. Είναι μια θερμοκρασία που θέλουμε. Από εκεί πέρα, προς τα πάνω, το χρώμα μεταβάλλεται από ανοιχτό κόκκινο σε πορτοκαλί, μετά αρχίζει και γίνεται λεμονή, ας πούμε, και πιο πολύ και στο τέλος κάπου ασπρίζει. Αλλά οι θερμοκρασίες και αντίστοιχα τα χρώματα στα οποία δουλεύουμε, με το μάτι ξαναλέω, είναι στο ανοιχτό κόκκινο. Ο καλύτερος τρόπος για να το ζεστάρουμε, και να το ζεστάρουμε και ομοιόμορφα και γρήγορα, είναι να φτιάξουμε μια μικρή σπηλιά από πυρότουβλα και να το βάλουμε μέσα. Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος? Γιατί τα πυρότουβλα είναι μονωτικά. Και όποια θερμότητα παίρνουν, λίγο πολύ την αντανακλούν. Αν δηλαδή αντί για πυρότουβλο το ζεστάνω, αντί να έχω από πάνω πυρότουβλο το ζεστάνω εδώ, το πάνω μέρος κρυώνει αρκετά εύκολα, ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα, αν το πιάσω και το ζεστάνω, ας πούμε, πάνω σε εδώ, ας πούμε, που έχει αέρα από κάτω, σίδερα γύρω-γύρω κλπ. Εκεί δεν θα έχω ομοιόμορφη θέρμανση, θα αργήσω πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν το βάζω μέσα σε πυρότουβλα. Εκεί. Κανονικά, οι προμηθευτές των υλικών μας λένε και πόσο χρόνο πρέπει να μείνει σε αυτή τη θερμοκρασία ώστε να πετύχουμε την κρυστάλλωση στο σύστημα που πρέπει. Εδώ δεν θα αργήσουμε πολύ. Θα το φτάσουμε σε αυτή τη θερμοκρασία και στη συνέχεια θα γίνει βαφή σε λάδι. Για να μπορέσουμε να το πιάσουμε τώρα από εκεί, ή θα χρησιμοποιήσουμε μια πένσα, μια τσιμπίδα, ή σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν μπορούμε να το πιάσουμε, το δένουμε με σύρμα. Δεν παθαίνει κάτι το σύρμα. Το δένουμε με σύρμα γύρω-γύρω και το πιάνουμε μετά με σύρμα και το βυθίζουμε μέσα στο λουτρό. Εδώ τώρα, στον πάτο αυτού του κουβά, έχουμε βάλει μια μεταλλική λαμαρίνα και θα πέσει το κομμάτι μέσα, θα το πιάσουμε πέσα, θα το ρίξουμε μέσα για να μην τρυπήσει τον πάτο. Προσέχω την φλόγα μου να μην είναι οξυδοτική, γιατί θα κάνω ζημιά στο κομμάτι και αρχίζω να ζεσταίνω.
Έχω πετύχει το χρώμα που θέλω. Θέλω να δω τώρα αν στην άκρη με πείσεις το ίδιο. Δεν είναι. Αυτό είναι το χρώμα που θέλω. Ανοιχτό κόκκινο.